Επιστρέφουμε στην εκπομπή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για να καλησπερίσουμε την καλεσμένη μας και να συζητήσουμε για πολιτικά θέματα. Κοντά μας είναι η κυρία Νικολέτα Σπυροπούλου, είναι υπεύθυνη, προσφάτως μάλιστα υπεύθυνη και επιβαρημένη με αυτή την αρμοδιότητα του τομέα δικαιοσύνης του Κινάλ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Τι σημαίνει για εσάς πλέον αυτή η αρμοδιότητα, κυρία Σπυροπούλου, και να μας δώσετε λίγο μία σύντομη βιογραφική πολιτική εικόνα σας, αν είναι εύκολο. Πότε ασχοληθήκατε με τα πολιτικά και κυρίως με ποιο ρόλο μέσα από το Κινάλ? Βεβαίως. Η πολιτική μου ενασχόληση ξεκίνησε αρκετά νωρίς, από την ηλικία των 16 ετών. Ξεκίνησα από το μαθητικό του ΠΑΣΟΚ, εν συνεχεία ως φοιτήτρια της φιλοσοφικής σχολής αρχικά και εν συνεχεία της νομικής σχολής εντάχθηκα στην φοιτητιώσα νεολαία και στην ΠΑΣΠ και αργότερα με τις νεότερες πολιτικές εξελίξεις και τις ανακατατάξεις που έγιναν στο χώρο της κεντροαριστεράς εισήλθα ως μέλος του κινήματος αλλαγής πλέον από το 2017 και εντάχθηκα σε κάποια όργανα, αρχικά στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, στην πρώτη σύσταση της Πολιτικής Επιτροπής και πλέον στον τομέα δικαιοσύνης, όπου βρίσκομαι στην γραμματεία. Η γραμματεία είναι 12 μελείς, επικουρεί τον γραμματέα και τους αναπληρωτές γραμματείς και επίσης υπάρχει και η ολομέλεια του τομέα, η οποία έχει την ευθύνη της κατάρτισης του πολιτικού προγράμματος αναφορικά με ζητήματα που εντάσσονται στον λόγο τομέα, αλλά και της ενασχόλησης ευρύτερα της πολιτικής. Υπήρξαν στη συνταγματική αναθεώρηση κάποια ζητήματα που ήταν δική σας, ας πούμε, έτσι, αρμοδιότητας και πάνω στα οποία διαφώνησε το Κινάλ όσον αφορά το τι τελικά προωθήθηκε? Κοιτάξτε, ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε εκτενώς ήταν το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Mm-hmm. Όπως γνωρίζετε, εκεί έγιναν πάρα πολλές συνενέσεις από όλα τα κόμματα, γιατί απαιτούνται 200 ψήφοι προκειμένου να προωθηθεί η εν λόγω ρύθμιση. Το κίνημα αλλαγής πρότεινε την ειδική εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού με δικό τους βουλευτή. Βεβαίως, κάναμε και εμείς κάποιες υποχωρήσεις, ακόμα και σε κάποιες θέσεις που εξέφρασε το ΚΚΕ, έγιναν διάφορες συγκλήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία, γιατί είναι κάτι που σαφέστατα όλοι το επιζητούν και θέλουμε, εννοείται, οι Έλληνες του εξωτερικού να έχουν δικαίωμα ψήφου. Θεωρείτε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς αυτή η αλλαγή? Σίγουρα βρίσκεται από κάποιους θεωρείται μεγάλη καινοτομία. Βεβαίως. Είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι υπήρχε πεδίο βελτιώσεων. Ναι, περισσότερων βελτιώσεων. Δεν επετέφθησαν. Ωστόσο, ας μείνουμε στο θετικό. Νομίζω ότι πράγματι είναι μεγάλη καινοτομία και καλώς στηρίχθηκε από όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Ποιες θέσεις έχουν εκφραστεί από το Κινάλ σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν σήμερα τώρα, κυρία Σπυροπούλου, στον τομέα της δικαιοσύνης? Ο τομέας δικαιοσύνης, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι απλώς ένα κομμάτι με το οποίο μάλλον αφορά στην πολιτική γενικά και αόριστα. Είναι ένας βασικός πυλώνας που στηρίζει όλο το οικοδόμημα. Μαζί με το φορολογικό σύστημα, με το ασφαλιστικό σύστημα, είναι από τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι συγκλίνουν και στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη, στην πρόοδο της χώρας και των πολιτών. Σε ποια σημεία εμπλέκονται με το φορολογικό και το ασφαλιστικό? Το αναφέρω ως πυλώνες σταθερότητας mm-hmm. του πολιτικού, οικονομικού και εν γέννη αναπτυξιακού συστήματος της χώρας. Ως ανεξάρτητα κομμάτια εννοείται, μάλιστα. Σίγουρα, μέσα από την κρίση που βιώσαμε τη δεκαετία που σε λίγες μέρες κλείνει, διαπιστώθηκαν πάρα πολλές παθογένειες που αφορούν και στον τομέα της δικαιοσύνης. Χαρακτηριστικό είναι η καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης. Πρόκειται για ένα μηχανισμό ιδιαίτερα βραχυκυκλωμένο, επιτρέψτε μου να πω, που δεν βοηθά καθόλου σε συνδυασμό με τους άλλους πυλώνες που ανέφερα, του φορολογικού και οικονομικού συστήματος, προκειμένου να προσελκύσουμε, παραδείγματος χάρη, νέες επενδύσεις, να δώσουμε το έναυσμα σε νέους επιχειρηματίες, ώστε να κάνουν νέα επιχειρηματικά βήματα, που με ό,τι παρεπόμενο έχει αυτό στην οικονομία και στην ανάπτυξη. Η καθυστέρηση της απονομής, όπως αναφέρεται, ως παθογένεια όμως, δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι κάτι που δεν έχει αλλάξει απλά.
Νομίζω ότι σαν πρόβλημα προϋπήρχε της εποχής της κρίσης. Δεν ήταν ποτέ καλά τα πράγματα στο θέμα απονομή δικαιοσύνης στη χώρα μας. Ικανοποιητικά καλά. Και εσείς ως νομικός το γνωρίζετε, γιατί αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα. Συνάδελφοί σας, οι δικηγόροι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως. Το ζήτημα όμως είναι ότι ειδικότερα μέσα στα χρόνια της κρίσης δεν είχαμε τα αντανακλαστικά να ακολουθήσουμε κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες είναι παγιωμένες κυρίως σε δικονομικά συστήματα του εξωτερικού. Παραδείγματος χάρη τη διαμεσολάβηση, η οποία ναι μεν ήταν θεσπισμένη αλλά ανενεργεί αυτά τα χρόνια, προκειμένου να αποσυμφορήσουμε κάπως τα δικαστήρια από τις πολυπληθείς υποθέσεις που φτάνουν. Τη διαμεσολάβηση με, ως εργαλείο μέσα από την αυτοδιοίκηση εννοείται? Όχι. Γιατί και εκεί μπήκε με κάποιο τρόπο. Εννοώ την διαμεσολάβηση ως θεσμό της προδικασίας, κυρίως στις πολιτικές και εμπορικές υποθέσεις. Επίσης, στις ποινικές υποθέσεις υπάρχει και εκεί ένα μεγάλο ζήτημα για τη διαπραγμάτευση και την διαμεσολάβηση, κυρίως σε οικονομικής φύσεως εγκλήματα, όπου ενώ είναι εδώ και δεκαετίες θεσπισμένοι κυρίως σε ποινικοδικονομικά συστήματα του αγγλοσαξονικού κόσμου, στην Ελλάδα, λόγω κάποιων διαφωνιών και από μερίδα της θεωρίας, δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί και σε κάποιες ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν, δυστυχώς δεν λειτουργήσε στον βαθμό που ανέμεναν οι εισηγητές των συγκεκριμένων διατάξεων. Θεωρώ ότι πλέον το κλίμα είναι πιο ώριμο. Μπορούμε δηλαδή να βγάλουμε από την αρμοδιότητα της δικαιοσύνης stricto sensu, ενώ των δικαστηρίων, ορισμένες υποθέσεις οι οποίες πολύ καλύτερα θα επιληθούν μεταξύ των κοινωνών, δηλαδή των διαδίκων. Σε επίπεδο γενικότερα λειτουργών της δικαιοσύνης, πώς είναι η χώρα μας? Από είτε θέλετε σε θέση την ποιότητα, να νομίζω... είτε θέλετε την ποσότητα. Ναι, το θέμα της ποσότητας είναι ένα ζήτημα. Έχω υπόψη μια έρευνα που είχε γίνει το 2018, αν δεν κάνω λάθος, όπου ως πόρισμα προέκυπτε πως είναι πάρα πολλοί δικηγόροι στην Ελλάδα σε αντίθεση με τους δικαστές. Γι' αυτό και ο δικαστικός κλάδος ζητά την θέσπιση περισσότερων οργανικών θέσεων. Καθώς επίσης οι δικαστές αυτοί επικουρούνται από πολύ λίγους δικαστικούς υπαλλήλους. Όλα αυτά, εάν τα συνδυάσουμε με την πολυνομία που υπάρχει, με την κακονομία που υπάρχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργούν ως τροχοπέδι στην λειτουργία της δικαιοσύνης. Και έρχεται μέσα σε όλα αυτά, κυρία Σπυροπούλου, σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης η δικαιοσύνη, ως αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης καλύτερα. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για το αν κάποιοι εκμεταλλεύονται τον χώρο της δικαιοσύνης ή όχι, και το ένα κόμμα να κατηγορεί το άλλο? Γιατί το έχουμε δει και αυτό. Και φυσικά δημιουργεί και στους πολίτες μια κακή εικόνα και απουσία εμπιστοσύνη στη συνέχεια στη δικαιοσύνη, όλο αυτό το κλίμα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και ορθώς το θέτεται, και θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι η δικαιοσύνη σήμερα, αλλά και η πολιτική, βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Τα τελευταία δύο χρόνια ο ελληνικός λαός έχει ακούσει πάρα πολλά θέματα αναφορικά με το σκάνδαλο ή τη σκευωρία Νοβάρτης. Τόσο η πολιτική, γιατί βρίσκεται εν εξελίξη η προανακριτική εξέταση στην Βουλή, όσο και η δικαιοσύνη, θα κληθούν σε λίγο καιρό να δώσουν μια απάντηση περί τίνος επρόκειτον. Αυτό δεν είναι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφενός μεν θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και απέναντι στην πολιτική για τους πολιτικούς, αλλά και απέναντι στη δικαιοσύνη. Πάντως, γιατί... υπάρχει η αίσθηση από τους πολίτες ότι δεν απονέμεται δικαιοσύνη όσον αφορά τους πολιτικούς σε κάποια ζητήματα, κυρία Σπυροπούλου? Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα το λέγαμε με περισσότερα ερίσματα στο παρελθόν. Σήμερα τα πράγματα σαφέστατα έχουν αλλάξει. Όχι βεβαίως στο βαθμό που ενδεχομένως θα αναμέναμε και θα επιζητούσαμε, αλλά σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι πολιτικά πρόσωπα έχουν βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, έχουν τελεσυδικήσει οι αποφάσεις
και έχουν πάρει το δρόμο τους. Μάλιστα, το κίνημα αλλαγής και το Πασόκ ως προκάτοχος του ήταν το κόμμα που ίδια στελέχη που εμπλέχθηκαν σε ποινικές υποθέσεις βοήθησε ώστε να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Όταν ένα κόμμα αναλαμβάνει την ευθύνη των στελεχών του, λίγο για να έρθουμε και σε πιο πολιτική συζήτηση, όταν αναλαμβάνει ένα κόμμα την ευθύνη σε περιπτώσεις στελεχών που έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, εν πάση περιπτώσει, ή έχουν βρεθεί υπόλογα, τι θεωρείτε ότι κάνει στην εικόνα του, κυρία Σπυροπούλου, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει πληρώσει κάποια λάθη του παρελθόντος και έχει αποτυπωθεί αυτό σε επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε το τίμημα. Το κίνημα αλλαγής ακόμη δυστυχώς φέρει ένα βαρύ φορτίο. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι χρειάζεται θάρρος το να είσαι εσύ ο ίδιος που ανήκεις σε αυτό το κόμμα να αναδεικνύεις τις δικές σου παθογένειες. Είναι πολύ σημαντικό να ξεπερνάς αυτές τις παθογένειες και νομίζω ότι στο χώρο μας αυτό το καταφέραμε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το αναγνωρίζουν αυτό οι πολίτες? Θεωρώ πως σε μεγάλο βαθμό το αναγνωρίζουν. Το είδατε στις προηγούμενες εκλογές? Στις προηγούμενες εκλογές, αν φαντάζομαι αναφέρεσαι στις 7 Ιουλίου. Ναι, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές είδατε εσείς ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δείχνει ότι ενδεχομένως ψηφοφόροι του χώρου, του ΠΑΣΟΚ ή του διευρυμένου κοινά, αλλά πάση περιπτώσει, έχουν κλείσει αυτόν τον κύκλο παλαιότερων λαθών? Οι τελευταίες εκλογές είχαν μια ιδιαιτερότητα. Εγκλωβίστηκαν στον διπολισμό που δημιουργήθηκε μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Το ποσοστό του κινήματος αλλαγής... Και οι προηγούμενες έτσι ήταν, που ήταν μνημονιακές, που ήμασταν στην καρδιά των μνημονίων. Εκείνες αν δεν είχαν ιδιαιτερότητα. Είχαν ιδιαιτερότητα, αλλά θεωρώ ότι τόσο έντονο διπολισμό είχαν αυτές οι εκλογές της 7 Ιουλίου. Και αυτό γιατί από την μεν πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αναπτύχθηκε η ρητορική «ψηφίστε εμάς» για να μην διαιωνιστεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε τη χώρα εδώ που την οδήγησε. Από την πλευρά δε του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε απειλή ότι συνεχίζεται να ψηφίζεται ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα έρθει η δεξιά λέλαπα και θα έχουμε την παλινόρθωση της δεξιάς στη χώρα. Μέσα σε αυτό το κλίμα του διπολισμού δεν είναι, ξέρετε, ιδιαιτέρως εύκολο για ένα κόμμα όπως το κίνημα αλλαγής, το οποίο έκανε αυτή την επανεκκίνηση το 2017, εκλέγοντας πρόεδρο και όργανα, να επικοινωνήσει τις ιδέες με τρόπο τέτοιο ώστε να αποτυπωθούν στη συνείδηση των πολιτών και των ψηφοφόρων. Νομίζω ότι τώρα πλέον, που κάποια ζητήματα έχουν δρομολογηθεί, θα είναι πιο εύκολο να τα επικοινωνήσουμε όλα αυτά με τρόπο καλύτερο και πιο αποτελεσματικό. Πάντως, αυτό ακριβώς που με ρωτήσατε, θεωρώ ότι έχει αποτυπωθεί εντελώς στη συνείδηση των πολιτών, πως τουλάχιστον το κίνημα αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ, επιτρέψτε μου να πω, την έκανε την κάθαρσή του. Και αυτό σαφέστατα αναγνωρίζεται. Στις εκλογές της αυτοδιοίκησης, βέβαια, δεν υπήρξαν, τουλάχιστον στους Δήμους, στον πρώτο βαθμό, δεν υπήρξαν στελέχη που να βγαίνουν ξεκάθαρα με στηρίξεις. Δεν ήταν το κοινό από τα κόμματα που έδωσαν ξεκάθαρες στηρίξεις, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Οπότε δεν μπορεί να υπάρχει και μια σαφής εικόνα. Στην αυτοδιοίκηση δόθηκε σαφέστατη στήριξη στον Χρήστο του Παπαστεριού. Στην περιφέρεια, σε επίπεδο περιφέρειας, ναι. Σε Δήμους όχι, αλλά αυτό έχει να κάνει, δεν βρίσκω σε τι έχει να κάνει τουλάχιστον με την κάθαρση που έγινε στο παρελθόν. Έχει να κάνει με το πώς οι ψηφοφόροι επιλέγουν γενικότερα πλέον στελέχη του κοινάλ, είτε πρόκειται για την αυτοδιοίκηση, είτε πρόκειται για τη Βουλή, ξεκάθαρα. Αν και υπάρχει και μια τελευταία έρευνα τώρα από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι διαβάζουμε, που δίνει ένα ποσοστό αρκετά υψηλό στο κοινάλ σήμερα, ένα 9% της MRB. Και παρά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών με τις αποχωρήσεις στελεχών, αυτό όλο πώς το βλέπετε, κυρία Σπυροπούλου, που προηγήθηκε? Δηλαδή, αν μιλήσουμε για το χώρο του κέντρου, για το χώρο της κεντροαριστεράς, κατά τη γνώμη σας, πού βρίσκεται το κοινάλ και επιτέλους είναι στιγμή χρονικά που μπορεί να επιτευχθεί μια διεύρυνση? Είναι στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ ορθώς κλείνει το μάτι στο κοινάλ σήμερα? Ή τέλος πάντων, αν δεν το κλείνει το μάτι, προσπαθεί να του πάρει στελέχη? Τι γίνεται?
Νομίζω ότι... Βάλαμε πολλά τώρα, θα μου πείτε. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Θα τα δούμε ένα-ένα. Όπως προείπα, ήδη από τις εκλογές του Ιουλίου έχει διαμορφωθεί ένα πολιτικό σκηνικό. Από τη μία πλευρά είναι η Νέα Δημοκρατία, από την οποία πολύ νωρίς είδαμε ότι ακολουθεί παλαιοκομματικές πρακτικές. Σας θυμίζω και θυμίζω και στους τηλεθεατές το λεγόμενο επιτελικό κράτος, το οποίο κατέληξε να είναι ουσιαστικά ένα πελατολογικό κράτος, καθώς τοποθετήθηκαν αρεστοί και κομματικοί σε μείζονο σημασίας θέσεις. Επαναλήφθηκε αυτό με τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Οι οποίες άλλαξαν όμως σε 8 περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος, 8 πρέπει να είναι. Ναι, διότι... Άλλαξαν μετά από φυσικά, μετά την κοινωνική καταγραφή, προφανώς. Δεν έπρεπε να γίνουν. Τώρα το αν άλλαξαν στην πορεία, όλοι αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Επίσης, σε πάρα πολλά μείζονο σημασία ζητήματα, βλέπουμε ότι η πολιτική που ασκείται από τη Νέα Δημοκρατία είναι περισσότερο διαχειριστική των ζητημάτων αυτών και όχι διορθωτική ή αποκαταστατική. Και από την άλλη πλευρά... Ακόμη και στα οικονομικά, θα ακόμη το και στα οικονομικά, βεβαίως. Μάλιστα, προχθές διάβαζα ότι σε πάρα πολλές εξαγγελίες η Νέα Δημοκρατία αναδιπλώνεται, καθώς βλέπει ότι δεν μπορεί, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, να καλύψει αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί προεκλογικά. Εν πάση περιπτώσει, και από την άλλη πλευρά βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, προς έκπληξη δική μου τουλάχιστον, έχει υιοθετήσει μία ρητορική που μάλλον προσυδειάζει προς την ρητορική που είχε ακολουθήσει το 2015 πριν εκλεγεί στην κυβέρνηση. Αυτά βρίσκονται από τη μία πλευρά ως διαμορφωμένο πολιτικό σκηνικό. Από την άλλη όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, η δεκαετία αυτή ανέδειξε πάρα πολλές παθογένειες του ελληνικού συστήματος και στην χαραυγή της νέας δεκαετίας που ανοίγεται μπροστά μας, υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις. Και οι προκλήσεις αυτές αφορούν κυρίως σε διεθνή ζητήματα. Βλέπετε, παραδείγματος χάρη, το παιχνίδι που παίζεται στην Ανατολική Μεσόγειο, βεβαίως, αναφορικά με τις ενεργειακές πηγές, διότι προσπαθούν να δημιουργηθούν κάποια καρτέλ ενεργειακά. Βλέπουμε τα τηλεπικοινωνιακά καρτέλ, τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μονοπόλια, τα οποία δημιουργούν ένα διεθνές κλίμα. Κανένα από τα δύο κόμματα, τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν απαντά στις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος. Οι ψηφοφόροι λοιπόν εκείνοι, οι οποίοι επιζητούν απαντήσεις σε όλα αυτά, διαπιστώνουν ότι υπάρχει ένα ιδεολογικό κενό. Αυτό το ιδεολογικό κενό έρχεται να καλύψει το κίνημα αλλαγής. Και το κάνει, θεωρώ, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και με πολιτική πρόταση εφαρμοσμένης πολιτικής και όχι ευχολόγια. Για μας αυτό είναι το μείζον. Πιστεύετε αυτό που προφανώς θα το πιστεύετε και θα το συμμερίζεστε, αφού ανήκετε και στο κοινάλ, εκφράζεται μία ομοφωνία, μία ομοψυχία όσον αφορά τα εθνικά θέματα, γιατί αυτό υποστηρίζουν τους ή άλλους και οι κυβερνητικοί βουλευτές, ότι αν δεν υπάρχει ομοφωνία στα εθνικά θέματα, δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα και να ανταπεξέλθει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στις προκλήσεις από την γειτονική μας Τουρκία. Και από την άλλη, αυτή η αντιπολιτευτική στάση χωρίς ιδιαίτερα υψηλές κορώνες, απλά για να γίνεται αντιπολίτευση, πιστεύετε ότι θα χτίσει ένα τελείως ένα άλλο προφίλ μέσα στα επόμενα 3,5 χρόνια για το κοινάλ? Θα το βρει το κοινάλ διαφορετικό στις επόμενες εκλογές? Είναι αδιαπραγμάτευτο και αδιαφυσβήτητο ότι τα εθνικά θέματα είναι υψίστης σημασίας και θα πρέπει όλοι να τα αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Εννοείται πως εθνικά θέματα δεν χωρούν πολιτικές κορώνες. Το κίνημα αλλαγής αυτό που επιδιώκει είναι η σοβαρή αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση με περιεχόμενο. Δεν μας ενδιαφέρουν οι εντυπώσεις. Ξέρετε, τα χρόνια αυτά, με το λαϊκισμό και τη δημαγωγία, επιπλέψαμε αρκετά στην επιφάνεια και είναι καιρός να εμβαθύνουμε στην ουσία της πολιτικής. Εκεί όμως, αν εμβαθύνουμε, θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που όχι απλώς δεν τίθεται ζήτημα επίλυσης αυτή τη στιγμή από την πολιτική που ασκείται και από αυτή που ασκήθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μάλλον για κάποιους που περνάνε στα ψηλά γράμματα. Είναι όμως μπροστά μας, τα βιώνουν οι πολίτες καθημερινά και θεωρώ ότι υπάρχει μια απογοήτευση στον τομέα κυρίως της μη καν συζήτησής τους.
Το κίνημα αλλαγής στις επόμενες εκλογές πιστεύω ότι, εντάξει, είναι πολύ μακριά. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει πότε αυτές θα γίνουν. Και απομακρύνεται βέβαια και οποιοδήποτε σενάριο έχει να κάνει με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα προκαλέσει το ζήτημα αυτό εκλογές. Mm-hmm. Κατά τη δική μου άποψη, νομίζω ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα θα είναι ομαλή η μετάβαση. Mm-hmm. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι πίσω για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και την εκπομπή φυσικά.